Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας, την Κούκλα. Μαζί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM η υποψήφιοι δήμαρχοι της Αθήνας από τη Νέα Δημοκρατία, ο βουλευτής και πρώην υπουργός, ο κύριος Άρης Φιλιοτόπουλος. Καλώς ορίσατε, κύριε Φιλιοτόπουλε, και καλή επιτυχία. Και από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο υποψήφιος δήμαρχος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ο κύριος Γαβρίλ Σακελαρίδης. Καλώς ορίσατε, κύριε Σακελαρίδη. Καλώς σας βρήκα, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσοι από εσάς θέλετε και εικόνα, δεν σας αρκεί ο ήχος, μπαίνετε στο enikos.gr και από το Web TV παρακολουθείτε την συζήτησή μας. Τώρα θέλω να ξεκινήσω από τον κύριο Γαβριλίδη. Από τον κύριο Σακελαρίδη, συγγνώμη αγαπητέ. Είναι σύνηθες λάθος. Ναι, το έχω καταλάβει τον τελευταίο καιρό ότι πολλοί τον μπερδεύουν. Ναι, εγώ μέχρι τώρα δεν το είχα κάνει. Το έκανα σήμερα που είσαι παρόν. Είμαι παρόν. Μάλλον επέδρασε κάπως. Δεν μοιράζει. Λοιπόν, αγαπητέ Γαβριήλ, το ερώτημα είναι γιατί αποφάσισες να δεχθείς την πρόταση να είσαι υποψήφιος στην Αθήνα. Τι είναι αυτό που σε κινητοποιεί, τι είναι αυτό που σου. Που σου δίνει, να το πω έτσι, ενέργεια και δύναμη για να παίξεις αυτό το δύσκολο ρόλο, γιατί η υποψηφιότητα για τη Δημαρχία της Αθήνας είναι ένας δύσκολος ρόλος, ένας αγώνας πολύ άγριος. Έχω πλήρη συνείδηση των δυσκολιών και δεν θα μπορούσε και κάποιος ο οποίος κατεβαίνει σε μια τόσο δύσκολη μάχη να μην έχει. Κανείς δεν μπορεί να πετάει στα σύννεφα σε καμία περίπτωση. Από εκεί και πέρα, επειδή και εγώ, όπως και πάρα πολλοί επίσης και συνυποψήφιοι μου, ζούμε μέσα στην πόλη, ξέρουμε τα προβλήματα της πόλης, βιώνουμε την καθημερινότητα της πόλης. Πιστεύω ότι έχω κι εγώ μία άποψη σε σχέση με το τι συμβαίνει στην πόλη, ποια είναι τα προβλήματα, ποιες είναι οι προτεραιότητες, πώς πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Εγώ έχω και ένα επιπλέον προσόν, το οποίο δεν έχει να κάνει με μένα προσωπικά, έχει να κάνει ότι προέρχομαι από μία συλλογικότητα, από μία δημοτική παράταξη, η οποία έχει μια συσσωρευμένη εμπειρία. Έχει μια εμπειρία σε σχέση με τα προβλήματα της πόλης, είναι γειωμένη μέσα στην τοπική κοινωνία, ξέρει, λειτουργεί εδώ και 8 χρόνια η δημοτική μας παράταξη και αυτό για μένα αποτελεί μια πάρα πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για να μπορέσω να πατήσω και εγώ πάνω σε αυτή την εμπειρία και να μπορέσουμε και με τη δική μου έτσι χρειά να βάλουμε τα ζητήματα αυτά που απασχολούν τους Αθηναίους πραγματικά. Σε αυτούς που θα πούν είναι πολύ νέος. Δεν έχει διοικήσει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει ούτε υπουργός, ούτε υφυπουργός, ούτε περιφερειάρχης. Δεν έχει κρατήσει το τιμόνι. Τι απαντάς? Θα μπορούσα να απαντήσω με δύο τρόπους. Ο πρώτος, τον οποίο δεν θα τον επιλέξω, θα μπορούσε να είναι να πω ότι έχουμε δει και άλλους οι οποίοι έχουν κυβερνήσει και άλλους που έχουν διαχειριστεί την εξουσία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα από το οποίο το βλέπουμε όλοι καθημερινά. Θα προτιμήσω να μιλήσω με ένα πιο θετικό τρόπο. Να σας πω ότι και εγώ προσωπικά μέχρι τα 34 χρόνια μου έχω εμπειρίες συγκεκριμένες. Έχω κάνει και τις σπουδές μου, έχω δουλέψει. Έχω μια γνώση των ζητημάτων, είμαι οικονομολόγος, ξέρω καλά τα οικονομικά ζητήματα, αλλά πάνω απ' όλα πατάμε σε μια συλλογική εμπειρία. Γιατί αν θέλουμε σήμερα στην ουσία να επιλέξουμε τον καλύτερο διαχειριστή, τότε δεν θα ήταν ανάγκη να κάνουμε εκλογές. Θα έπρεπε να βγάλουμε μια αγγελία και να βρούμε τον καλύτερο τεχνοκράτη. Εμείς πιστεύουμε όμως τα προβλήματα στο Δήμο της Αθήνας είναι πολιτικά. Θέλουν μια πολιτική αντίληψη για να λυθούν, γιατί έχουν προκύψει και από συγκεκριμένες πολιτικές. Και από αυτή την άποψη πιστεύω ότι αυτό δεν θα είναι κανένα πρόβλημα, πολύ δε περισσότερο όταν βασίζομαι σε μια συλλογική πείρα και υπάρχει από πίσω μας μια ομάδα η οποία έχει δουλέψει χρόνια πάνω σε αυτή τη δουλειά. Άρη Σπηλιοτόπουλε, γιατί η υποψηφιότητα στο Δήμο της Αθήνας, δηλαδή γιατί ένας πολιτικός ο οποίος είναι πάνω σε ράγες, το τρένο πηγαίνει, εκλέγεται βουλευτής με άνεση, έχει διατελέσει υπουργός. Είναι βέβαιο ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές θα μπορούσε επίσης να επανεκλεγεί με άνεση. Γιατί να πάρει αυτό το ρίσκο και μάλιστα με μια παράταξη διασπασμένη, με άλλον υποψήφιο από το χώρο σας να κατεβαίνει, γιατί να πάρει αυτό το ρίσκο? Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Αναλαμβάνει κανείς το ρίσκο μόνο όταν έχει ένα κίνητρο. Και το κίνητρο είναι της προσφοράς. Γιατί όπως σωστά περιγράψατε, έχω μία εμπειρία, την οποία όμως, εμπειρία δεν την απέκτησα μόνος μου. Την απέκτησα γιατί η παράταξη μου έδωσε τη δυνατότητα να προσφέρω και μέσα από αυτήν την προσφορά
τρέχοντας, αν θέλετε, νευραλγικούς τομείς όπως ο τομέας της παιδείας και του πολιτισμού κατά επέκταση του τουρισμού, να μπορώ να έχω την απαιτούμενη τεχνογνωσία, το απαιτούμενο δίκτυο σχέσεων και διάφορους γνώριμους στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορώ να απορροφήσω τους απαιτούμενους πόρους για να προσφέρω τεχνογνωσία και πόρους στην πόλη που αγάπησα. Και δεν είναι μόνο ότι την αγάπησα, έχω και ένα αίσθημα χρέους για την Αθήνα. Γιατί ξέρετε, εγώ είμαι αυτοδημιούργητος. Ανέβηκα στην Αθήνα από την Πάτρα, μικρό στα 17 μου, και την Αθήνα την έδεσα στο μυαλό μου ως μια πόλη που μου έδωσε την ευκαιρία να ανέβω όλα τα σκαλοπάτια κοινωνικής ιεραρχίας. Δούλεψα σκληρά, αλλά μέσα από αυτή τη δουλειά η Αθήνα μου έδωσε τη δυνατότητα να διακριθώ. Αισθάνομαι λοιπόν ότι την εμπειρία που αποκόμισα από την πολιτική και κυρίως το χρέος που έχω απέναντι σε αυτήν την Αθήνα, την Αθήνα της ευκαιρίας, πρέπει να τα επιστρέψω πίσω. Ρισκάρω λοιπόν, αφήνω πίσω την κεντρική πολιτική σκηνή. Έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι εγώ θα κατεβώ με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων και κυρίως με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελέγχουν κάθε χρόνο, δηλαδή, κατά πόσο το έργο αυτό θα δώσετε πρόγραμμα το οποίο θα είναι με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Θα είναι συγκεκριμένο πρόγραμμα, ναι, με απλές ρεαλιστικές λύσεις, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής που θα ξεκινάει από τον πρώτο χρόνο και θα κλιμακώνει. Εγώ ήδη άκουσα μια τοποθέτησή σας που δεν είναι ρεαλιστική. Την περί Μητροπολιτικής Αστυνομίας. Και από πού, εδώ καταργήθηκε η Δημοτική Αστυνομία. Από πού θα προκύψει η Μητροπολιτική Αστυνομία? Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Πώς προκύπτει η Μητροπολιτική Αστυνομία? Και δίνω χρόνο στον κύριο Σακελαρίδη, επειδή είναι και πιο νέος πολιτικός, να σκεφτεί, διότι σε λίγο έρχομαι σε εκείνον με τα μπάτσι γουρούνια, δολοφόνη, με τα εξάρχεια κλπ. Κλπ. Του δίνω χρόνο προετοιμασίας. Κοιτάξτε να δείτε. Ελάτε, κύριε Σφιλιοτόπουλε. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει η Αθήνα, κατά δική μου εκτίμηση, είναι η παραβατικότητα, η εγκληματικότητα και κυρίως η απουσία ελέγχων σε κάθε επίπεδο επαγγελματικής, οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Γι' αυτό και υπάρχει το παρεμπόριο, γι' αυτό βλέπουμε τους ναρκωμανείς να παίρνουν την πρέζα τους, γι' αυτό βλέπουμε σε κάθε γωνιά της Αθήνας που είναι πια βουτυγμένη στο σκοτάδι να παραμονεύει ο κίνδυνος λόγω εγκληματικότητας. Άρα δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι είναι απαραίτητη η αστυνόμευση. Γιατί λέω Μητροπολιτική Αστυνομία? Διότι με την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας ένα μεγάλο ποσοστό. Την οποία όμως την έκανε η παράταξή σας. Την έχετε ψηφίσει κι εσείς, δηλαδή. Την έκανε το μνημόνιο, γιατί εκ των πραγμάτων έπρεπε να εφαρμοστούν κάποιες λογικές για τη συρρήκνωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Όμως, ένας μεγάλος αριθμός αυτών που υπηρετούσαν κάποτε ως δημοτικοί αστυνομικοί είναι σήμερα στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Αυτοί μπορούν, κατά δική μου εκτίμηση, και αυτή είναι η πρότασή μου, και εκεί θα πιέσω τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, την κατεύθυνση αυτή, να εκπαιδευτούν από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, από έμπειρους και ανώτερους Έλληνες αξιωματικούς, και αυτό να αποτελέσει το πρώτο πυρήνα, το πρώτο κύτταρο της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. Να τους εφοδιάσουμε δηλαδή με τα υλικοτεχνικά μέσα, να ξαναβγούν στην Αθήνα, και όχι μόνο στο κέντρο, αλλά στις γειτονιές της Αθήνας. Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Αθήνα δεν είναι μόνο το κέντρο της. Η Αθήνα πρέπει επιτέλους να γίνει μια γειτονιά. Εάν κάτι αυτή τη στιγμή βλέπω και είναι αυτό που με στενοχωρεί, είναι ότι υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή, ένα νέο τείχος, σαν το παλιό τείχος του Βερολίνου στην Αθήνα, που χωρίζεται η Αθήνα στα δύο. Η Αθήνα πρέπει να γίνει μια γειτονιά και κυρίως αυτή η γειτονιά να είναι με φως, γιατί το φως είναι αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα, ότι ο φωτισμός παίζει καθοριστικό ρόλο στην πόλη. Εγώ σας το έχω ξαναπεί. Επειδή ξέρω προσωπικά τον κύριο Τζουλιάνη, αν κάτι έχω δανειστεί από τη δική του εμπειρία, είναι ότι με το φως καταπολέμησε πάρα πολύ σημαντικά και αποτελεσματικά την παραβατικότητα στη Νέα Υόρκη. Άρα, αστυνόμευση και φως παντού. Δε το φως δεν έχει και κόστος, γιατί θα μου πούν πού θα βρεις τα λεφτά. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν πάτε στο Δήμο της Αθήνας, θα δείτε ότι οι αποθήκες είναι άδειες. Δεν υπάρχουν λαμπτήρες, δεν υπάρχουν υλικά, και βλέπετε ότι ακόμα και σπασμένοι λαμπτήρες στο Δήμο της Αθήνας δεν έχουν αντικατασταθεί για πάρα πολλούς μήνες. Εδώ υπάρχει πρόταση, κύριε Χατζηνικολάου, συγκεκριμένη. Θα αντικατασταθούν όλοι οι λαμπτήρες με οικολογικούς, με την εξοικονόμηση της ενέργειας. Όχι μόνο καλύπτουμε, υπερκαλύπτουμε το κόστος αντικατάστασης, μάλιστα, αλλά αντίθετα δίνουμε και κίνητρο να υπάρχει σε κάθε απομακρυσμένη γειτονιά, σε κάθε σκοτεινή γωνιά, και φως, άπλυτο φως.
Κύριε Σακελαρίδη, τι λέτε εσείς για την αστυνόμευση? Και ρωτώ γιατί με αφορμή το παλαιό γνωστό σύνθημα «Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνη» που ήταν αναρτημένο στη σελίδα σας στο Facebook, αλλά και κάποιες δηλώσεις που κάνατε για τα Εξάρχεια, ορισμένοι βγήκαν και είπαν ότι αν γίνει ο Σακελαρίδης δήμαρχος, τη βάψαμε στο κέντρο της Αθήνας, δεν θα τολμά να πλησιάσει αστυνομικός. Δεν νομίζω. Καταρχήν μια πολύ σύντομη απάντηση σε σχέση με αυτό που είπατε για να σχολιάσω μετά και όλα αυτά τα ενδιαφέροντα τα οποία είπε και ο κύριος Πιλιοτόπουλος, γιατί έχω μια διαφορετική αντίληψη την οποία θέλω να τη συζητήσουμε. Το συγκεκριμένο σύνθημα ήταν το 2008, λίγες μέρες μετά τη δολοφονία. Νομίζω ότι αυτό έχει ξεκαθαριστεί. Μετά τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου από τον Κορκονέα και από μόνος μου από κάτω είχα σημειώσει. Όποιος το έχω αφήσει στο λογαριασμό μου, ότι προφανώς δεν εννοώ όλους, αλλά αυτούς που το έκαναν, αναφερόμενο στον Κορκονέα. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει για το χαρακτηρισμό. Α, ήταν από την περίοδο των μαθητικών κινητοποιήσεων το σύνθημα. Ήταν 10 Δεκεμβρίου του 2008, το είχα αναρτήσει. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει υποθεί, αλλά καλό είναι που μου δίνετε υποθεί, την ευκαιρία. Όχι, έχω προσπαθήσει να το πω και μου δίνετε την ευκαιρία κι εσείς τώρα για να το πω, επομένως για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Και το άλλο το ζήτημα σε σχέση με την αστυνόμευση και τα Εξάρχεια, εμείς αυτό που έχουμε πει είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο που νομίζω ότι συμφωνεί και με την κοινή λογική. Ποιο είναι αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή η αστυνομία χρειάζεται στις γειτονιές, χρειάζεται να υπάρχει αστυνόμευση στις γειτονιές, αλλά αυτή τη στιγμή δίνοντας τόσο μεγάλη βαρύτητα στο να υπάρχει αστυνομία στο κέντρο της πόλης, δηλαδή εκεί όπου στην ουσία γίνεται για λόγους επικοινωνιακούς, όταν έχει η αστυνομία συγκεκριμένους ανθρώπινους πόρους, πρέπει να αλλάξει αυτό το σχέδιο, έτσι ώστε να αποκεντρωθεί η δύναμη της αστυνομίας και να πάει στις γειτονιές, εκεί πραγματικά που υπάρχει το οργανωμένο έγκλημα, εκεί που οι πολίτες νιώθουν περισσότερη ασφάλεια, βλέποντας έναν αστυνομικό της γειτονιάς ανάμεσά τους, για να νιώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό είπαμε από την αρχή. Δεν μιλήσαμε ενάντια στην αστυνόμευση, μιλήσαμε ενάντια στην αστυνομοκρατία. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχουν πολλά ζητήματα και νομίζω το ζήτημα της ασφάλειας, το ζήτημα του ηλεκτροφωτισμού είναι και κοινός τόπος μεταξύ των υποψηφίων. Κανείς δεν θα βγει να πει θέλουμε λιγότερο ηλεκτροφωτισμό. Όλοι θα βγούμε να πούμε ότι θέλουμε περισσότερο ηλεκτροφωτισμό, περισσότερη και καλύτερη, μάλλον ποιοτικότερη αστυνόμευση στις γειτονιές. Μου επιτρέπετε σε ένα σημείο. Ναι, να πω όμως για αυτά, επειδή θέλω να πω για αυτά και μετά όσο θέλετε, κύριε Σπυλιοτόπουλο, να το συζητήσουμε. Ποιο είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή? Και εμείς έχουμε κάνει κάποιες συναντήσεις με τη Διεύθυνση Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, με τους εργαζόμενους στη Διεύθυνση Ηλεκτροφωτισμού. Αυτό που μας λένε είναι ότι όντως δεν έχουμε λαμπτήρες και δεν έχουμε λαμπτήρες επειδή ο Δήμος δεν έχει χρήματα να πληρώσει τους προμηθευτές και οι προμηθευτές δεν έρχονται να δώσουν προσφορές για λαμπτήρες. Γιατί δεν έχει ο Δήμος χρήματα, κύριε Χατζηνικολάου? Ο Δήμος δεν έχει χρήματα επειδή έχουν περικοπεί η χρηματοδότηση των Δήμων κατά 60%. Βλέπω ότι και έχετε στο στόχαστρο τη σημερινή δημοτική αρχή. Όχι, δεν είναι. Μήπως επειδή ο κύριος Καμίνης πάει καλά στις δημοσκοπήσεις? Δεν είναι στο στόχαστρο μου μόνο η δημοτική αρχή. Εμένα στο στόχαστρο μου είναι η δημοτική αρχή επειδή εφαρμόζει χωρίς με μεγάλη παθητικότητα, χωρίς να σηκώνει ανάστημα, τις κεντρικές πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων που έχουν φέρει την τοπική αυτοδιοίκηση στη σημερινή κατάσταση, με αποτέλεσμα να μην έχουμε φωτισμό στους δρόμους. Τώρα και εδώ λεπτό, βλέπουμε ποια είναι διακόψω, η σύνδεση. Για να καταλάβω αυτών των πραγματικών κεντρικών επιλογών με τους λαμπτήρες και τον ηλεκτροφωτισμό και την ποιότητα. Εσείς είστε υποψήφιος για να γίνετε δήμαρχος ή για να ρίξετε το μνημόνιο? Εγώ? Και σας ρωτώ, βεβαίως, γιατί την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου, πριν από 10 μέρες, είπατε σε ένα debate που είχατε πάλι με τον Άρη Σπυλιοτόπουλο στη Real News, είπατε ότι αν κερδίσουμε η πτώση του μνημονίου θα είναι πιο κοντά. Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί αν κερδίσει ένας δήμαρχος του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πιο κοντά η πτώση του μνημονίου? Μπορώ να σας εξηγήσω. Εμείς αυτό που πιστεύουμε είναι ότι η κατάσταση σήμερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση που έχει να κάνει στην ουσία με διάλυση υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έπρεπε να προσφέρουν έργο και υπηρεσίες στους πολίτες σήμερα σε μια δύσκολη κατάσταση, είναι αποτέλεσμα και αυτών των πολιτικών των κεντρικών του μνημονίου. Δεν θέλω να το λέω έτσι με έναν ξύλινο λόγο. Ο κόσμος πλέον καταλαβαίνει τι θα πει μνημόνιο. Το μνημόνιο δεν είναι μια ξύλινη λέξη. Είναι μια λέξη που έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις στη ζωή όλων των ανθρώπων, όλων των ακροατών που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Επομένως, μια τελευταία κουβέντα. Εμείς αυτό που λέμε, και συγγνώμη κιόλας, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι με αυτές τις πολιτικές έχει έρθει σήμερα η κατάσταση στο Δήμο της Αθήνας, σε αυτήν την πολύ δύσκολη
κατάσταση. Δηλαδή, έχουμε έρθει σε ένα σημείο όπου δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, δεν βλέπουμε κανένα απολύτως έργο και βλέπουμε ταυτόχρονα και τον κύριο Καμίνη να υπέρεται ότι έχει κάνει δήθεν μια οικονομική εξυγίανση, τη στιγμή που η οικονομική αυτή εξυγίανση βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην κατάρρευση των δομών του Δήμου. Επομένως, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει άλλος δρόμος και στο Δήμο της Αθήνας και αυτό το διαφορετικό δρόμο σε σχέση με τη διαχείριση και την πολιτική του Δήμου της Αθήνας μπορούμε να τον εκφράσουμε εμείς καλύτερα από καθένα. Κύριε Σπυλιοτόπουλο, τι λέτε? Κοιτάξτε, εγώ θα είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος. Ο κύριος Καμίνης επέρεται ότι έχει τακτοποιήσει τα οικονομικά του Δήμου. Εάν πάντως η εικόνα του είναι βελτιωμένη σε σχέση με το παρελθόν, σας το λέω εγώ αντικειμενικά. Εκεί, που δεν τον θεωρώ εκεί, ότι είναι ο κορυφαίος δήμαρχος που είχε η Αθήνα, όμως θεωρώ ότι ένα νοικοκύρεμα το προφανώς. Έχει κάνει. Αλλά το νοικοκύρεμα αυτό απορρέει από δύο πράγματα. Από την εφαρμογή κάποιων υποχρεώσεων μνημονιακών που είχε ο Δήμος Αθήνας, άρα αυτό ήταν αυτονόητο να γίνει, και το νοικοκύρεμα αυτό έχει να κάνει με απολύσεις πάρα πολλών εργαζομένων, με μειώσεις, και το συγκεκριμένο και τελευταίο είναι χωρίς ο Δήμος της Αθήνας να πληρώνει τους προμηθευτές. Άρα εδώ υπάρχει η αντίφαση που σας είπα. Από τη μία λέμε νοικοκύρεψε οικονομικά, από την άλλη ο Δήμος δεν έχει λεφτά να αγοράσει λαμπτήρες για να υπάρχει φως στην Αθήνα. Και η Αθήνα αυτή τη στιγμή είναι η πιο σκοτεινή και πιο μελαγχολική και πιο μίζερη πόλη σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό όχι μόνο δεν μας κάνει περήφανους, αλλά δεν μας ταιριάζει. Δεύτερον, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ο κύριος Καμίνης μπορεί να ήταν χρήσιμος στην Αθήνα του Μνημονίου, στην Αθήνα της κρίσης. Τακτοποίησε τα οικονομικά, ασχολήθηκε αν θέλετε με τις υπηρεσίες του Δήμου της Αθήνας. Αλλά άλλο Δημαρχείο και άλλο Δήμος της Αθήνας. Αν σας ρωτήσω, εσάς κύριε Χατζηνικολάου, ένα έργο που έκανε ο κύριος Καμίνης τα 3,5 χρόνια, δεν θα έχετε να μου απαντήσετε κανένα. Ξέρετε γιατί? Γιατί όλο αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο κύριος Καμίνης είχε ένα συγκεκριμένο πολιτικό ανάστημα που ήταν στο ανάστημα της κρίσης. Η κρίση περνάει, το μνημόνιο φεύγει. Θέλουμε να μπούμε σε μια λογική προσφοράς στο Δήμο, στην τοπική κοινωνία της Αθήνας, και γι' αυτό ο κύριος Καμίνης σε αυτό το κομμάτι δεν έχει τίποτα να προσφέρει. Ναι, αλλά πρέπει και εσείς πρέπει να μας πείτε πού θα βρείτε τα χρήματα για να κάνετε έργο, και οι δυο σας. Πρέπει να μας το πείτε. Εγώ θα μιλήσω συγκεκριμένα. Τα χρήματα είναι δεδομένα, κύριε Χατζηνικολάου. Εκτός από τα έσοδα του Δήμου είναι το ΕΣΠΑ και οι υπόλοιποι κοινοτικοί πόροι. Αυτό μου το είχαν ερωτήσει κάποτε, όταν έλεγα ότι αν ήμουν υπουργός παιδείας θα μπορούσα να δώσω υπολογιστές σε κάθε μαθήτρια και σε κάθε μαθητή δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Πριν από μένα αυτό δεν είχε επιτευχθεί και μετά από μένα σταμάτησε να γίνεται. Εγώ όμως εξασφάλισα κοινοτικούς πόρους και την υπόσχεσή μου στον ένα χρόνο που έμεινα υπουργός παιδείας την έκαμα. Είπα θα σας δώσω και έδωσα. Και κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου στη χρονιά που ήμουν εγώ υπουργός είχαν δωρεάν υπολογιστή από το πιο ακριτικό νησί μέχρι τον Εύρο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν έχεις το κατάλληλο δίκτυο σχέσεων και την απαιτούμενη τεχνογνωσία, ξέρεις και ποια είναι η απορροφητικότητα, ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι και βεβαίως πώς αυτούς να τους αξιοποιήσεις όσο το δυνατόν καλύτερα. Και δευτερευόντως, εγώ και έχω διαφορά εδώ με τον κύριο Σακελαρίδη, δεν έχω κόμπλεξ να χρησιμοποιήσω και τις χορηγίες ή και την ιδιωτική συμμετοχή προκειμένου ορισμένα έργα ανάπλασης σημαντικά και κοστοβόρα να προχωρήσουν. Και να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η μελέτη που έκανε το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ. Είναι μια συγκεκριμένη μελέτη. Αυτή είναι να κάνει εξαιρετική με την πεσοδρόμηση. Μελέτη, εξαιρετική την έχω δει και είναι εξαιρετική πραγματικά. Είδατε ότι ένας ιδιωτικός φορέας, το Ίδρυμα, χρηματοδότησε μια μελέτη. Αυτή τη στιγμή τα χρήματα μπορούν για την υλοποίηση αυτού του έργου να υπάρξουν από το ΕΣΠΑ. Μπορούμε να απορροφήσουμε τους πόρους αυτούς και δεσμεύουμε ότι αυτό το έργο θα γίνει στην πράξη με κάποιες βελτιώσεις, με κάποιες τροποποιήσεις ενδεχομένως. Όμως το έργο αυτό που θα είναι έργο πνοής για το κέντρο της Αθήνας και κυρίως για να μπορέσουμε μέσα από αυτό το έργο να ενοποιήσουμε το κέντρο με την περιφέρεια και να έχουμε μια Αθήνα, μια γειτονιά όπως σας λέω, είναι κάτι που μπορεί συγκεκριμένα και πρακτικά και μετρήσιμα. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή, θα επιστρέψω με τον κύριο Γαβριήλ Σακελαρίδη και θα ρωτήσω κύριε Σακελαρίδη και τους δυο σας το πρόγραμμα των πρώτων εβδομάδων ποιο θα είναι. Δηλαδή, προσωπικά αισθάνομαι ότι αν επρόκειτο να αναλάβω μια δουλειά, το μυαλό μου θα λειτουργούσε για τις πρώτες μέρες. Τι θα κάνω μπαίνοντας στο γραφείο, με ποιον τρόπο θα δώσω το στίγμα μου. Πάμε σε μια μικρή διακοπή, επιστρέφουμε. Άρης Πυλιοτόπουλος, Γαβριήλ Σακελαρίδης, το πρώτο ραδιοφωνικό μας debate για τις
φετινές δημοτικές εκλογές. Όσοι θέλετε και εικόνα, enikos.gr.
δεν είναι ανάμεσα σε μένα και στον κύριο Σπυλιωτόπουλο ή σε μένα και στον κύριο Σακελαρίδη, είναι μεταξύ τους. Το λέω για μερικούς από εσάς που μου λέτε γιατί δεν τον διέκοψες να τον ταπώσεις. Ας διακόψουν ο ένας τον άλλον για να κάνουν αυτό που λέτε και όχι εγώ. Εγώ δίνω αφορμές για συζήτηση. Να, για παράδειγμα, λένε, ας πούμε, γιατί δεν διέκοψες τον Άρη να του πεις ότι δεν το λένε κόμπλεξ αυτό με τους εργολάβους, το λένε διαπλοκή. Είναι κόμπλεξ. Γιατί διαπλοκή σημαίνει. Συχνά είναι και διαπλοκή όμως. Στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι είναι διαπλοκή πολύ συχνά. Στην Ελλάδα έχει υπάρξει διαπλοκή και υπάρχει διαπλοκή, αλλά το να χρησιμοποιείς τον ιδιωτικό τομέα και να συμπράττεις για έργα δράσης για το Δήμο, εγώ δεν το λέω διαπλοκή. Το λέω κοινή λογική και αυτονόητο. Έτσι έχουν γίνει όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Αν διώξουμε τον ιδιωτικό τομέα, τότε με αυτήν την έννοια δεν μπορεί πραγματικά μια χώρα υπό κρίση, σε κρίση και μια πόλη σε κρίση να προχωρήσει ούτε ένα βήμα πιο πέρα. Και να σας πω και κάτι, εγώ επειδή θα επιμείνω, δεν έχω κόμπλεξ, εγώ πιστεύω ότι η Αθήνα πρέπει να γίνει κέντρο επιχειρηματικότητας. Και εδώ η φίλη μου η Ζωή, ας πούμε, λέει, σου είπε ο Άρης για επικίνδυνη ζωή στο κέντρο της Αθήνας και δεν τον διέκοψε να του πεις ότι εκείνο ζει σε ασφαλή περιοχή, στο Κολωνάκι. Σε καμία ασφαλή περιοχή, κάτω από το σπίτι στο οποίο μένω, έχουν διαρρήξει ούκο λίγες φορές και αυτοκίνητα και έχουν γίνει και ληστείες και έχουν μπει και στην πολυκατοικία, στο διαμέρισμα και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει πια καμία γειτονιά που να είναι ασφαλής στην Αθήνα. Και επαναλαμβάνω, εγώ είπα ότι πρέπει η Αθήνα να γίνει μια γειτονιά. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να χωρίζεται η Αθήνα στο κέντρο και στις υπόλοιπες περιοχές. Μπορεί με διαδράσεις η Αθήνα να ενοποιηθεί και πάλι και να είναι μια γειτονιά φωτεινή, κεφάτη, ζωντανή και πάνω απ' όλα αναπτυξιακή. Κύριε Σακελαρίδη, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα των πρώτων εβδομάδων, δηλαδή ποια... Πού θα επικεντρώσετε την προσπάθειά σας, αυτό δεν θα θέλω να μου πείτε. Ένα σχόλιο 30 δευτερόλεπτα. Βεβαίως. Πολλά σχόλια. Επειδή άκουσα και πριν τον κύριο Σπυλιωτόπουλο, νομίζω ότι και ο κύριος Σπυλιωτόπουλος δεν πρέπει να ξεχνάει και δεν πρέπει να περιμένει και από τον κόσμο να ξεχάσει ότι όταν κάνει μια κριτική στον κύριο Καμίνη σε σχέση με τις απολύσεις των συμβασιούχων, σε σχέση με την περικοπή των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρέπει να ξέρει και ο ίδιος και νομίζω ότι το ξέρει και καλό, θα ήθελα να τον ακούσω, να μας πει την άποψή του, σε σχέση και με τις δικές του πολιτικές ευθύνες ως βουλευτής αυτής της κυβέρνησης, που στην ουσία έχει ψηφίσει όλα αυτά τα οποία εφαρμόζει ο κύριος Καμίνης με τόση ευχαρίστηση στο Δήμο της Αθήνας. Αυτό ως παρένθεση και νομίζω ο κύριος Φιλιοτόπουλος μπορεί να πει κάτι μετά γι' αυτό. Θα μπορούσα να συνεχίσω λίγο. Επειδή μου έχετε θέσει μια ερώτηση και επειδή έχουμε θετικό όραμα και δεν θέλω να φανείω σε επεκφυγή. Να απαντήσει στο συγκεκριμένο και να έχετε διάλογο μεταξύ σας. Εγώ θα απαντήσω με το χέρι στην καρδιά. Δεν ψήφισα το πρώτο μνημόνιο όπως δεν το ψήφισε και η παράταξη εκείνη τη στιγμή. Ψήφισα το δεύτερο γιατί ήμασταν στριμωγμένοι με την πλάτη στον τοίχο και μπροστά μας είχαμε ένα δίλημα. Ή η χώρα θα καταρρεύσει ή θα μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Προτίμησα λοιπόν να στηριχθεί το ευρώ πάση θυσία, ξέροντας ότι αυτό θα έφερνε πάρα πολύ μεγάλες θυσίες, κόπο και πολλές φορές δάκρυα. Αλλά από την άλλη πλευρά ήταν το αναγκαίο κακό. Απόδειξη δε αυτού ότι ήταν το αναγκαίο κακό ότι σε λίγους μήνες το μνημόνιο φεύγει, η Αθήνα φεύγει από το μνημόνιο, γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να πάμε και ένα βήμα πιο μπροστά. Να φύγουμε από τη μνημονιακή δημοτική αρχή τη σημερινή, η οποία πανηγύρισε με αυτούς που φέραν τα μνημόνια στην Ελλάδα, και να πάμε κυρίως στην κατεύθυνση της ανάπτυξης. Και επειδή μιλάω για ανάπτυξη, έβαλα δύο σκέλη. Η Αθήνα κέντρο επιχειρηματικότητος, η Αθήνα κέντρο πολιτισμού και τουρισμού. Και τέλος, μέσα από κοινοτικούς πόρους, ξέρουμε ότι στο επόμενο, και αν δεν το ξέρετε, σας το λέω, στο επόμενο πλαίσιο εντός εισαγωγικών στήριξης, το 4% θα πηγαίνει απευθείας στους Δήμους. Το γνωρίζουμε. Πάνω σε αυτό, μαζί με τα ΕΣΠΑ και μαζί με το ιδιωτικό τομέα, μπορεί να δημιουργήσει μια βάση για θέσεις εργασίας στο Δήμο της Αθήνας. Για να είμαστε λοιπόν πολύ πρακτικοί και χειροπιαστοί, το λέω. Ωραία. Νομίζω ότι δίνεται μια μαγική εικόνα λέγοντας ότι η κρίση μας αφήνει όπως μας αφήνει και το μνημόνιο. Αλλά αυτό τέλος πάντων είναι ζήτημα το οποίο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε πάρα πολύ ώρα και να μην συζητήσουμε αυτά τα οποία θέλουμε να βάλουμε. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη άποψη για το τι θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε ένα συγκεκριμένο θετικό όραμα, το οποίο στον πυρήνα αυτού του προγράμματος βρίσκονται οι άνθρωποι της Αθήνας. Πίσω δεν έχουμε χώρο για ηλουστρασιόν περί τυλίγματα της κατάστασης, δεν έχουμε χώρο να βάλουμε τα προβλήματα και τα ζητήματα κάτω από το χαλάκι, δεν έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας το φτιάξουν επικοινωνιολόγοι και επικοινωνιακές ομάδες. Για μας
το πρόγραμμα αυτό βγαίνει μέσα από τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, οι οποίες με τη δικιά μας, με εμάς ως Δημοτική Αρχή, πιστεύουμε ότι θα ικανοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο. Ποιες είναι αυτές οι ανάγκες? Ποιες είναι αυτές οι ανάγκες? Για μας μείζον ζήτημα είναι πάνω απ' όλα να αναγνωρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή και οι δημότες της Αθήνας έχουν σημαντικά προβλήματα με την καθημερινότητά τους, με τη ζωή τους, με το πορτοφόλι τους, με το εισόδημά τους, αβεβαιότητα, αγωνία, ανασφάλειες. Επομένως, για μας είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες που υπάρχουν μέσα στο Δήμο και δίνουν μια δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να μπορέσουν να στηρίξουν το εισόδημά τους. Κοινωνική αλληλεγγύη. Και ξέρετε, εμείς επειδή έχουμε μεγάλη πείρα από κοινωνική αλληλεγγύη, μπορεί να μην βγαίνουμε να το διατυμπανίζουν. Να το διατυμπανίζουμε όπως κάνουν κάποιοι, αλλά έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ με χαμηλούς τόνους να στηθούν τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες μέσα στις γειτονιές. Και θέλετε να σας πω και κάτι το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Με τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες που βασίζονται σε εθελοντισμό των ανθρώπων, μπορούν και καλύπτονται περισσότερες ανάγκες από ό,τι καλύπτει ο Δήμος με τις χορηγίες που έλεγε πριν και ο κ. Πιλωτόπουλος. Σήμερα, δηλαδή, η Δημοτική Αρχή Καμίνη βοηθάει στη σύντηση λιγότερων ανθρώπων από ό,τι κάνουν αυτές οι ομάδες, οι πρωτοβουλίες μέσα στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα, πολιτισμός, κύριε Χατζηνικολάου. Το πώς θα δώσουμε ζωή, αυτό είναι όντως, είναι το διακύβευμα. Γιατί αν δώσεις ζωή στις γειτονιές, μπορείς να διώξεις και το φόβο, μπορείς να διώξεις και το μίσος, έτσι, καταλαβαίνετε τι εννοώ, μπορείς να διώξεις τον γκρίζο. Εμείς έχουμε ένα σχέδιο, το οποίο και θα το παρουσιάσουμε και στις 17 Μαρτίου, έχουμε ένα σχέδιο για αποκέντρωση του πολιτισμού. Πολιτισμός δεν αφορά μόνο το κέντρο, δεν είναι μόνο το Μέγαρο, δεν είναι μόνο η Λυρική. Πρέπει να πάει στα διαμερίσματα, στις γειτονιές, ο πολιτισμός, να φτιαχτούν πολιτιστικά κέντρα και να δώσουμε έκφραση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι είναι περισσότεροι από ποτέ σήμερα, που θέλουν να βρουν τρόπο πολιτιστικής δημιουργίας. Όλοι και όλες μας έχουμε γνωστούς μας νέους ανθρώπους, οι οποίοι ασχολούνται με τον πολιτισμό ή με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον. Αντί για αυτό, βλέπουμε ότι σήμερα κλείνουν οι χώροι του πολιτισμού και με ευθύνη της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Επίσης, ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Το είπε και ο κύριος Πιλιοτόπουλος, θα σας το πούμε και εμείς. Γιατί και εμείς ζούμε μέσα στην Αθήνα και ξέρουμε τα προβλήματα. Και να μου επιτρέψει και ο κύριος Πιλιοτόπουλος, ξέρουμε καλύτερα τα προβλήματα από ότι η κυβέρνηση σήμερα. Γιατί εμείς ξέρουμε τι θα πει, γιατί βάζει ο κόσμος λουκέτα. Ξέρουμε ποιες είναι και οι ευθύνες της σημερινής πολιτικής. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να αξιοποιήσουμε όλο αυτό το νέο κόσμο, ο οποίος έχει πολύ περισσότερα προσόντα από ό,τι είχαν ποτέ, από ό,τι είχε ποτέ η ελληνική νεολαία, και βλέπει αυτή τη στιγμή τα προσόντα του, τις δεξιότητές του να απαξιώνονται επειδή έχει καταδικαστεί στην ανεργία. Και αυτό θα το κάνουμε μέσα από έμφαση στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς, στα συνεργατικά εγχειρήματα, μέσα από τα οποία μπορεί ο Δήμος πραγματικά να αξιοποιήσει όλες αυτές τις δυνατότητες για νέους μηχανικούς, νέους πληροφορικάριους, νέους επιστήμονες, και να δώσουμε και τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους και να μην μεταναστεύουν στο εξωτερικό, αλλά να μπορούν ταυτόχρονα και οι οικογένειές τους να νιώθουν ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά άξιζαν οι κόποι να τους σπουδάσουν αυτούς τους ανθρώπους. Και επίσης υπάρχουν, θα μπορούσα να μιλάω και να πω και άλλα πολλά, αλλά νομίζω ότι και στον χρόνο αυτό. Μια και μιλούμε για προτεραιότητες, εγώ ένα πράγμα θα πω. Μπορώ να συμφωνήσω σε πολλά από όσα είπατε, απλώς έχω διαφορετικές προτεραιότητες. Η νέα Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει 1η Σεπτέμβρη. Αυτό σημαίνει ότι παραλαμβάνει την πόλη μετά από καλοκαιρινές διακοπές και μετά από μεγάλη επισκεψιμότητα επισκεπτών, θέλω να πιστεύω, που θα έχουν κατά αυτόν τον τρόπο ταλαιπωρηθεί αρκετά οι δομές της πόλης. Άρα, προτεραιότητα είναι η πόλη να είναι καθαρή από 1η Σεπτέμβρη και μετά. Προτεραιότητα λοιπόν είναι φωτεινή πόλη, καθαρή πόλη με μηδενική ανοχή. Το αμέσως επόμενο λοιπόν είναι να μπορεί κανείς να περιορίσει το παραεμπόριο και να αρχίσει τον πόλεμο ενάντια στην εγκληματικότητα που παραμονεύει σε κάθε γειτονιά της Αθήνας. Βεβαίως, αμέσως μετά είναι η Αθήνα κέντρο επιχειρηματικότητος. Πώς? Πολύ συγκεκριμένα, όπως όταν είχα δουλέψει στον τουρισμό, έτσι και τώρα πιστεύω ότι η Αθήνα πρέπει να στηριχθεί στο δίπολο πολιτισμός και τουρισμός, επιμήκυση δηλαδή της τουριστικής περίοδου, έτσι ώστε μέσα από μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και κυρίως μέσα από την προβολή της Αθήνας για το λεγόμενο Μεγάλο Σαββατοκύριακο, να αυξήσουμε τα έσοδα για να πετύχουμε η Αθήνα να μην αντιμετωπίζει πια την κρίση. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά νησιά που δεν βίωσαν την κρίση, κύριε Χατζηνικολάου.
Εγώ πιστεύω ότι και η Αθήνα είχε όλες τις υποδομές να μην βιώσει την κρίση. Το ότι βίωσε την κρίση και τη βίωσε με το χειρότερο δυνατό τρόπο, με ανεργία, με λουκέτα, με κλειστά μαγαζιά, με εγκληματικότητα, με βρωμιά και εγκατάλειψη, έχει να κάνει με την απουσία σχεδίου και οράματος και δράσης από την πόλη. Η πόλη λοιπόν με τον πολιτισμό της, με τον τουρισμό, με κέντρο επιχειρηματικότητας μπορεί να καταπολεμήσει την ανεργία, μπορεί να αναβαθμιστεί η ποιότητα της ζωής και το σημαντικότερο όλων μπορεί να αλλάξει όψη έχοντας, όπως σας είπα, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών. Αθήνα πρώτα καθαρή, δεύτερον Αθήνα φωτεινή, τρίτον Αθήνα η οποία να είναι φιλόξενη, χωρίς εγκληματικότητα και χωρίς παρεμπόριο, χωρίς φοροδιαφυγή, χωρίς λάθρομετανάστευση. Μου επιτρέπετε, ναι, κύριε Σακελάρη. Επειδή ακούω για την Αθήνα καθαρή πόλη, κανείς δεν διαφωνεί ότι θέλουμε μια Αθήνα καθαρή. Εγώ θα ήθελα κάτι πιο συγκεκριμένο να μου πείτε. Όχι τώρα, αυτή τη στιγμή. Όποτε, μετά. Όταν απολύονται συμβασιούχοι από την καθαριότητα. Όταν, για παράδειγμα, μέχρι σήμερα έχουν απολυθεί 2.000 συμβασιούχοι από βασικές δομές του Δήμου. Όταν ξέρουμε ότι θα απολυθούν και άλλοι 650 εργαζόμενοι της καθαριότητας συμβασιούχοι. Τη στιγμή που ξέρουμε ότι δεν επαρκούν για την καθαριότητα της πόλης. Όταν δεν έχουμε κάδους. Επειδή έχει εφαρμοστεί αυτή η πολιτική που έχει μειώσει τους πόρους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι εύκολο να μιλάμε για καθαριότητα και καθαρή πόλη, κύριε Σπηλιωτόπουλε. Είναι εύκολο να τα λέμε τώρα μήνες πριν τις εκλογές και να έχουμε ένα όραμα ότι θέλουμε καθαρή πόλη. Και εγώ θέλω καθαρή πόλη και εσείς θέλετε και πιστέψτε με και ο κύριος Καμίνης θα βγει και θα πει ότι θέλει καθαρή πόλη. Η διαφορά το είναι, θέμα ότι, είναι ότι θέλει αλλά δεν μπορεί. Αυτό έχει αποδειχθεί. Δεν αφιβάλλω. Αυτό έχει αποδειχθεί. Για εσάς δεν μπορώ να πω κάτι γιατί δεν ξέρω. Δεν ξέρω την αποτελεσματικότητά σας. Διακρίνω την πρόθεσή σας. Δεν έχω βαθμολογήσει την αποτελεσματικότητά σας. Ο κ. Καμίνης εμετρήθη, εζυγίστη και βρέθη ελλιπής. Αυτό δεν αφιβάλλω. Εγώ θέλω να σας θέσω όμως ένα άλλο ερώτημα. Γιατί εσείς. Μπορεί η δικιά μου αποτελεσματικότητα να μην έχει μετρηθεί. Εσείς έχετε ένα πολιτικό παρελθόν. Σας ξέρει ο κόσμος και σας γνωρίζει. Άλλοι σας κάνουν κριτική, άλλοι συμφωνούν μαζί σας. Έχετε όμως ένα παρελθόν. Αλλά και με τις συγκεκριμένες. Και μετρήσιμο. Και μετρήσιμο, προφανώς. Προφανώς, δεν αμφιβάλλω. Με τις συγκεκριμένες όμως πολιτικές σας επιλογές. Η παιδεία μας δεν σκίζει, ας πούμε. Με τις συγκεκριμένες. Το λέω επειδή αναφερθήκατε πριν. Μισό λεπτό, κύριε Σακελάρη, διέρχομαι. Η παιδεία μας δεν σκίζει. Ναι, αλλά μιλάνε τα νούμερα. Είπα. Η πρώτη φορά. Καλά τα κομπιούτερ δηλαδή, αλλά να βλέπουμε και το δάσος που είναι μια παιδεία η οποία έχει τεράστια προβλήματα. Να δούμε το δάσος. Τρία πράγματα. Όταν παρέλαβα την παιδεία και εγώ ήταν η Αθήνα και υπήρξε εκπαιδευτική ειρήνη. Δεύτερον, οι υπολογιστές που δεν υπήρξαν ούτε πριν ούτε μετά από μένα και δωρεάν σε κάθε μαθητή και μαθήτρια. Και τρίτον, είναι η πρώτη φορά που ψηφίστη από τη μεταπολίτευση ή αν σας πω από τη σύσταση του κράτους συνενετικά νόμος για τη μεταρρύθμιση της παιδείας. Δεν υπήρξε ποτέ αντιπολίτευση και κυβέρνηση να συνενούν και να έχει τόση πλατιά πλειοψηφία η εφαρμογή μιας σημαντικότητας μεταρρύθμισης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και όσον αφορά τον τουρισμό, ένα χρόνο έμεινε και εκεί. Θα μου πείτε και τι έκανες εκεί. Ένα νούμερο θα σας πω. 10,5 δισεκατομμύρια δολάρια παραπάνω από τους προηγούμενους. Και να θυμίσω και κάτι. Τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα η Αθήνα την είχε τη χρονιά που ήμουν εγώ υπουργός. Μου επιτρέπετε. Ελάτε, κύριε Σακελάρη. Αυτή τη στιγμή για το εγώ έχω πραγματικά. Θα διαφωνήσω. Μην φανταστείτε, δύο χρόνια εμπειρία. Θα διαφωνήσω με τον κύριο Σπηλιωτόπουλο. Αλλά σε σχέση. Δεν θα διαφωνήσω με τους στόχους, θα διαφωνήσω με τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσει για να πετύχει αυτούς τους στόχους. Αυτό νομίζω ότι υπάρχει μια τεράστια αντίφαση σε σχέση με την πολιτική του εμπειρία, σε σχέση με την ικανοποίηση αυτών των στόχων. Σε αυτό θα συμφωνήσω και εγώ μαζί. Αλλά αυτό νομίζω ότι θα κριθεί και από τον κόσμο. Νομίζω ότι τουλάχιστον είμαστε ξεκάθαροι στις διαφορετικές επιλογές. Εγώ θέλω να πω ένα άλλο ζήτημα. Γιατί και για μας ο τουρισμός προφανώς είναι ένα από τα βασικά κλειδιά και για την οικονομική ανάπτυξη της πόλης. Αυτή τη στιγμή ποιο είναι το πρόβλημα στην Αθήνα. Όλοι αναγνωρίζουμε το πρόβλημα στην Αθήνα είναι ότι στην ουσία η πόλη μας αποτελεί ένα κέντρο τρανζιτ για να πηγαίνουν τουρίστες στα νησιά, κάθονται μία μέρα στην Αθήνα, πηγαίνουν στην πλάκα, κάνουν τον γύρο της πλάκας, πάνε και σε κάποια επιλεγμένα σημεία και φεύγουν στην επόμενη. Μπράβο, και γεια σας. Άντε και στο αρχαιολογικό και φεύγουν και πηγαίνουν στα νησιά. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτούς τους τουρίστες κάποιες μέρες παραπάνω στην Αθήνα. Και αυτό για να το κάνεις πρέπει να δώσεις έμφαση σε σημεία πολιτισμού και αξιοθέατα αρχαιολογικά, τα οποία έχουν υποβαθμιστεί συστηματικά.
και από το εκάστοτε Υπουργείο Τουρισμού και από το Δήμο της Αθήνας. Για παράδειγμα, έχουμε την Ακαδημία Πλάτωνος. Η Ακαδημία Πλάτωνος έχει την ατυχία να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια υποβαθμισμένη περιοχή της Αθήνας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν ασχολείται και κανείς μαζί της ως αρχαιολογικό μνημείο. Ασχολούνται μόνο ως real estate αυτή τη στιγμή με την Ακαδημία Πλάτωνος. Πώς θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε όλη αυτή την περιοχή σε έναν τουριστικό προορισμό για να δώσουμε σε όλη την περιοχή την ευρύτερη εκεί πέρα τη τέταρτη δημοτική κοινότητα, τον Κολονό, τα Σεπόλια, την ευρύτερη περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, μια άλλη δυνατότητα είδατε, να μπορέσει να αναπνεύσει την πόλη. Κύριε Σακελαρίδη, που συμφωνείτε με το πρόγραμμά μου. Καλά, εντάξει, και, και εγώ θα σας πω ότι συμφωνείτε με το δικό μας πρόγραμμα. Μίλησα για διεύρυνση του ιστορικού κέντρου. Η διεύρυνση του ιστορικού κέντρου. Δεν θα διαφωνήσει κανείς αυτό. Περιλαμβάνει και την Ακαδημία Πλάτωνος. Αυτά. Και πρέπει να ξεκινάει ως ένα τρίγωνο από το Πολυτεχνείο και να προχωράει κεραμικό μεταξουργείο, Ακαδημία Πλάτωνος. Και να αγκαλιάζει, αν θέλετε, περισσότερες γειτονιές για να μιλούμε για το πραγματικό παρατήρηση. Ιστορικό κέντρο. Κύριε Σπηλιωτόπουλε, έχω την αίσθηση ότι αν βρεθούμε εγώ, εσείς, ο κύριος Καμίνης, οι άλλοι συνυποψήφοι, όλοι θα πούμε πράγματα στα οποία δύσκολα θα διαφωνήσει ο άλλος. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μας. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μας. Εγώ σας λέω, ας το πάρουμε ως υπόθεση. Η διαφορά μας είναι ότι ο κάθε ένας από εμάς θα έχει διαφορετικούς τρόπους να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Υπάρχει η συγκεκριμένη πείρα του καθενός μας, την οποία ο κόσμος μπορεί να την αξιολογήσει. Και υπάρχει η διαφορετική κατεύθυνση που θέλουμε να δώσουμε και το ποιο θέλουμε να εκπροσωπήσουμε σε αυτή την πόλη. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ποιο θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Πάντα θέλω να είστε ειλικρινής. Εγώ είμαι πολύ ειλικρινής. Εγώ αναγνωρίζω σε εσάς ότι έχετε και την πρόθεση και το πάθος της νεότητας, αλλά το σημαντικότερο όλων ότι έχετε και μία πρόταση να καταθέσετε. Διαφωνώ πλήρως με την πρότασή σας. Είμαι ιδεολογικά και πολιτικά αντίθετος σε αυτά που προτείνετε, αλλά αναγνωρίζω ότι η πρότασή σας είναι καθαρή. Ελπίζω και εσείς να κάνετε το ίδιο. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι με όλους θα συμφωνήσουμε. Διότι άλλο καλά, οι δύο προτάσεις. Με όλους καταλαβαίνετε. Έτσι, εγώ θεωρώ ότι δύο προτάσεις πολύ συγκεκριμένες αναμετριώνται σε αυτήν τη μάχη. Η δική σας και η δική μου. Από εκεί και έπειτα, μπροστά μας υπάρχει ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα που είναι μπροστά μας είναι η Αθήνα. Η Αθήνα η οποία είναι βυθισμένη στο σκοτάδι, η Αθήνα η άνερχη, η Αθήνα η ανασφαλής, η Αθήνα που μας διώχνει. Για την κρίση δεν θα πείτε αυτό... τίποτα. Για την κοινωνική κρίση δεν θα πείτε, κύριε Σπηλιωτόπουλε. Δεν σας έχω ακούσει ειλικρινά. Και σας το λέω, δεν σας έχω ακούσει όπου έχετε βγει να μιλήσετε για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Για την κοινωνική εξαθλίωση. Αυτό είναι σαν να μην υπάρχει. Δεν μπορούμε να το βάλουμε κάτω από το χαλάκι. Και δεν μπορείτε να πάτε στις εκλογές έτσι χωρίς να το θέτετε αυτό το ζήτημα. Ξεκινάω με βασικές προτεραιότητες. Και η προτεραιότητα η δική μου είναι ότι πρέπει πια στην Αθήνα να παρεύουμε δυναμικά, να ανατρέψουμε κατεστημένα, να συγκρουστούμε και πάνω απ' όλα να εμφανίσουμε ότι έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο για την οργανωμένη Αθήνα. Γι' αυτό εγώ μίλησα για προτεραιότητες. Προφανώς τα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης που ήδη υπάρχουν, όχι μόνο θα συνεχίσουν να λειτουργούν, αλλά θα ενισχυθούν και θα ενισχυθούν σημαντικά. Και εγώ συμφώνησα μαζί σας και σε κάτι άλλους νέους άνθρωπους, συμμετέχω και εγώ σε διάφορα εθελοντικά κινήματα. Αυτά δεν είναι για να τα διαφημίζει κανείς. Ούτε να διαφημίζει, αν θέλετε, τη φιλανθρωπία του. Εγώ θεωρώ ντροπή για όσους εμφανίζονται στην Αθήνα της κρίσης και διαφημίζουν την φιλανθρωπία λέγοντας «Κοιτάξτε τι έργο φιλάνθρωπο έκανα», διότι αυτό θυμίζει άλλες εποχές. Αυτά τα κάνεις και δεν τα διαφημίζεις. Καλό είναι να φτάσουμε κάποια στιγμή σε μια Αθήνα η οποία θα έχει θέσεις εργασίας για όλους. Σε μια Αθήνα η οποία θα έχει την οικονομική δυνατότητα να στέκεται στα πόδια της και όχι να μοιράζουμε συσίτια, να μοιράζουμε συσίτια, γιατί οι συνάνθρωποι μας έχουν τεράστιες ανάγκες. Και κυρίως, εάν το κάνουμε, να το κάνουμε χωρίς να το διαφημίζουμε. Κοιτάξτε πάντως, δεν είναι. Εμείς νομίζουμε αυτή τη στιγμή ότι βασικός πυρήνας του προγράμματος του κάθε υποψηφίου πρέπει να είναι οι συγκεκριμένες ανάγκες των ανθρώπων το 2014. Δεν μπορούμε, και εγώ το επαναλαμβάνω, το είπα και στην αρχή, να τυλίγουμε σε ένα ηλουστρασιόν περιτύλιγμα. Δεν το λέω για σας μόνο, το λέω, το κάνει και ο κύριος Καμίνης αυτό, και αυτό θα είναι μια βασική κριτική από εμάς, την οποία θα την ακούτε, μέχρι να αποδειχθεί ότι δεν είναι έτσι. Δεν μπορούμε να βάζουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι και να βγάζουμε γενικόλογες ευχές για το πώς θα θέλαμε να είναι η πόλη μας. Δεν είναι μια έκθεση της Τρίτης Λυκείου αυτή τη στιγμή αυτό που πάμε να κάνουμε. Δεν θέλουμε να πούμε μόνο αυτό το οποίο θέλει να ακούσει ο κόσμος για να μπορέσει να μας ψηφίσει και να του δώσουμε, να του πουλήσουμε καθρεφτάκια σαν να είναι ηθαγενής. Εμείς αυτή τη στιγμή
Θέλουμε να απαντήσουμε στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν αυτή τη στιγμή όχι απλώς μια ανασφάλεια σε σχέση με τη ζωή τους, η οποία είναι και κοινωνική και οικονομική, είναι και ανασφάλεια όταν θα βγουν στον δρόμο. Να βρούμε τη λεπτή κόκκινη γραμμή που τα ενώνει όλα αυτά. Για μας, αυτή τη στιγμή, εμείς αυτό που λέμε είναι μηδενική ανοχή στην κοινωνική εξαθλίωση. Δεν θα ανεχτούμε για κανέναν άνθρωπο να βρεθεί στη δύσκολη κατάσταση να πεταχτεί έξω από το σπίτι του. Δεν θα αφήσουμε βασικά δημόσια αγαθά για τους πολίτες, όπως είναι το νερό, όπως είναι το ρεύμα, ούτε να ιδιωτικοποιηθούν, αλλά ούτε να κοπεί και αυτή η παροχή. Και εμείς πιστεύουμε στη θεσμική παρέμβαση του Δήμου της Αθήνας σε όλα αυτά τα ζητήματα. Γιατί ο Δήμος της Αθήνας δεν είναι εκλογές. Οι εκλογές για το Δήμο της Αθήνας δεν είναι εκλογές 15 μελούς, όπου θα εκλέξουμε τον καλύτερο πρόεδρο και να μας πάει μια καλή πενταήμερη. Ο Δήμος της Αθήνας μπορεί να έχει θεσμική παρέμβαση, έχει διαπραγματευτική δύναμη με την εκάστοτε, σας λέω, κυβέρνηση, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι οποιοδήποτε, και πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη δύναμη. Εμείς πιστεύουμε ότι εμείς μπορούμε να το κάνουμε, γιατί έχουμε τους πολίτες στο πλευρό μας. Εμείς από τη δική μας πλευρά πιστεύουμε στη μηδενική ανοχή στην εγκληματικότητα. Μηδενική ανοχή στο παρεμπόριο. Η κατάσταση της Αθήνας βουτυγμένη στη φοροδιαφυγή, βουτυγμένη στην απουσία ελέγχων, βουτυγμένη στη βρωμιά, βουτυγμένη στο σκοτάδι, βουτυγμένη, αν θέλετε, σε μια διαδικασία που διώχνει τον πολίτη μακριά σε άλλους περιφερειακούς δήμους, πρέπει να τερματιστεί. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ρήξεις, τομές και με συγκρούσεις με κατεστημένα συμφέροντα. Ξέρετε πολύ καλά, γιατί με έχετε παρακολουθήσει χρόνια, ότι ακόμα και όταν η παράταξή μου ήταν στην κυβέρνηση, εγώ δεν είχα διστάσει να συγκρουστώ με συμφέροντα προκειμένου να επιβάλλω, κατά δική μου εκτίμηση, το ορθό και το σωστό. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι δεν ήμουν και τόσο φίλος ακόμα και των σωματείων το ταξί εκείνη την εποχή, μόνο και μόνο γιατί έλεγα ότι δεν μπορούν τα ταξί να κάνουν απεργία με σούσεις της τουριστικής περίοδου. Σήμερα λοιπόν θα βγω και θα πω χειροπιαστή πάλι πρόταση, η οποία ξέρω ότι δεν θα είναι αρεστή σε όλους. Δεν μπορεί η Αθήνα να είναι άνερχη ακόμα και στο θέμα της στάθμευσης. Αυτό σημαίνει ότι τα ταξί πρέπει επιτέλους να μάθουν να έχουν πιάτσες στις γειτονιές και όχι να κάνουν πιάτσα κατά τη διάρκεια της κινήσεώς τους, να σταματούν όπου θέλουν και όποια στιγμή θέλουν. Πρέπει επιτέλους να αποκτήσουμε πιάτσες για τα ταξί, χρειάζεται να έχουμε χώρους στάθμευσης για τα δίκυκλα και τα ποδήλατα συγκεκριμένα, χρειάζεται να είναι οι πεζόδρομοι για τους πεζούς και εκεί να μην υπάρχουν μηχανάκια και αυτοκίνητα πάνω. Όλα αυτά θα είναι μικρά η δημοτική αστυνομία, πράγμα, την οποία την καταργήσατε. Με τι θα κάνετε με τη δημοτική αστυνομία, μα με συγχωρείτε. Απάντηση. Γιατί σας ακούω, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε όλα αυτά. Αλλά έχετε καταργήσει το θεσμό ο οποίος επέβλεπε όλη την προστασία των πολιτών από όλα αυτά τα φαινόμενα, τα αρνητικά, τα οποία μας ενοχλούν όλους μας. Παρακαλώ, να μου απαντήσετε. Αυτό θέλω να πω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε όλα αυτά, όπως ξέρετε, έχει σημειωθεί και σημειώνεται τα Σαββατοκύριακα. Ξέρετε πόσο η δημοτική αστυνομική ήταν εν ενεργεία κάθε Σαββατοκύριακο? Πες τέσσερι. Όπως το ακούτε, κύριε. Και γι' αυτό την καταργήσαμε, για να μην είναι κανένας και τις καθημερινές. Είχαμε κάνει τη δημοτική αστυνομία. Δεν καταλαβαίνω αυτό το επιχείρημα, κύριε Σπυλιοδόπουλε. Είχαμε κάνει τη δημοτική αστυνομία σαν να είναι δημόσια υπηρεσία. Από Δευτέρα ως Παρασκευή είχαμε τους δημοτικούς αστυνομικούς και κάθε Σαββατοκύριακο, επειδή φεύγαν όλοι, έμεναν μόνο τέσσερι σε βάρδια. Από αυτούς τους αστυνομικούς, τους δημοτικούς αστυνομικούς, πάνω από 400 ήταν στα γραφεία, δεν είναι στον δρόμο. Τώρα, από όσους καταργήθησαν, ένα μεγάλο κομμάτι, περί τους 600, πηγαίνουν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Αυτοί, όταν μετεκπαιδευτούν και επιστρέψουν πίσω με την απαιτούμενη τεχνογνωσία και κυρίως οπλισμένοι με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, οι οποίες μέχρι πρότινος δεν είχαν, και αν θέλετε και με τη νέα τεχνολογία κατά τα πρότυπα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, είχα μία επαφή με τον Δήμαρχο του Λονδίνου και ξέρω το πρόγραμμα αυτό καλά πώς λειτουργεί, μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα παρότι μικρότερη σε αριθμό. Μπορεί να είναι δηλαδή ο πρώτος πυρήνας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. Εσείς, κύριε Σακελαρίδη, στο θέμα της αστυνόμευσης έχετε κάποια άλλη προσέγγιση? Θα σας πω αμέσως. Καταρχήν, μια παρατήρηση. Δηλαδή, και εσείς θα παραλάβετε τώρα ένα μηχανισμό που δεν υπάρχει η δημοτική αστυνομία στο προφανώς, μηχανισμό αυτό. Προφανώς. Στο μηχανισμό του Δήμου. Προφανώς. Εμείς καταρχήν πιστεύουμε σε ένα Δήμο ο οποίος μπορεί να διεκδικεί υπέρ των συμφερόντων των πολιτών. Επομένως, εμείς θα το βάλουμε εμφατικά, όποια και αν είναι η κυβέρνηση, ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή δημοτική αστυνομία για να επιτελεί ένα έργο όπου όπλο της δεν θα είναι το περίστροφο, θα είναι το στυλό, έτσι ώστε να ελέγχει. Ακούγεται όμως λίγο ουτοπικό τώρα, όχι, το να μπορέσει κανείς
θέλεις να επανασυστήσει η δημοτική αστυνομία. Με συγχωρείτε, νομίζω ο αυτό που προσπαθούσα να σας εξηγήσω και πριν. Θα μπορούσα, αυτό προσπαθούσα να σας εξηγήσω και πριν. Είναι 600 στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Κύριε Χατζη, πρέπει να διατεθούν. Κύριε Χατζη, να δούμε αν θα απολυθούν. Πίσω στο κέντρο της Αθήνας. Να δούμε αν θα απολυθούν, γιατί πέρασε από τη Βουλή τροπολογία ότι οι διαθέσιμοι, της διαθεσιμότητας δηλαδή, μπορούν να απολυθούν. Κύριε Χατζηνικολάου, έχω μιλήσει με τον Υπουργό. Ναι, αλλά με ρώτησε κάτι ο κ. Χατζηνικολάου σχέση με την αστυνόμευση. Έχει σημασία αυτό. Θα ήθελα να πω για την αστυνόμευση. Θα πείτε με. Μία και δύο φορές και ο κ. Δέδειας έχει δεσμευτεί ότι θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρχει κύτταρο από αυτούς τους αστυνομικούς πίσω στην Αθήνα. Μάλιστα. Εγώ προσωπικά δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Δένδια. Εγώ αυτό που ξέρω είναι. Το φαντάζομαι. Βεβαίως. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτές τις μέρες ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή που αφορούσε την αναδιοργάνωση της ελληνικής αστυνομίας. Μέσα στο οποίο προβλέπεται συγχώνευση, κατάργηση αστυνομικών τμήματων. Ήδη το αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως είναι. Έχει ακουστεί τουλάχιστον, γιατί αυτά θα αποφασιστούν με προεδρικά διατάγματα. Έχει ακουστεί ότι θα είναι από τα πρώτα τμήματα τα οποία θα κλείσουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν νομίζω 10-11 αστυνομικά τμήματα στην περιοχή του Δήμου της Αθήνας. Κάποια από αυτά θα κλείσουν. Αυτό δεν ξέρω. Πέστε το στον κύριο Δένδια, επειδή μιλάτε μαζί του, κύριε Σπυλιωτόπουλο, και εγώ δεν μιλάω. Πέστε του πόσο θα βοηθήσει, ρωτήστε τον, θα βοηθήσει στο να διαχυθεί η ελληνική αστυνομία και να υπάρχει αστυνόμευση στις γειτονιές και όχι παντού, να υπάρχει απλά παντού στο κέντρο. Εγώ δεν είμαι της άποψης δικής σας που θέλετε λιγότερους αστυνομικούς. Εμείς θέλουμε αστυνομικούς για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό μας ενοχλεί. Για επικοινωνιακούς λόγους θέλετε τους αστυνομικούς στο κέντρο ή για να είναι εκεί που πολέμης εγκληματικότητας θέλουμε αστυνομικούς, πολλούς, ισχυρούς, οπλισμένους. Αυτό θέλουμε για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, αλήθεια. Φως παντού. Την κοινωνική εξαθλίωση. Δεν υπάρχει μια σύνδεση της κοινωνικής εξαθλίωσης με την εγκληματικότητα. Κύριε Σπυλιωτόπουλε. Εγώ δεν δικαιολογώ την εγκληματικότητα. Μηδενική ανοχή στην εγκληματικότητα. Εντάξει, με ισχυρή παρουσία και πάταξη. Ωραία. Όλων των φαινομένων. Αυτός είναι ένας επικοινωνιακός τρόπος αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Αυτός, κατά την άποψή μου, είναι ένας επικοινωνιακός τρόπος. Εμείς έχουμε μια αντίληψη πολύ πιο ολοκληρωμένη. Επαναφέρεται διαρκώς το παράδειγμα του κυρίου Τζουλιάνη. Σας διαφεύγει, επειδή έχετε πει ότι τον ξέρετε και προσωπικά, ρωτήστε τον και αυτόν. Σας διαφεύγει ότι το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο όπου έπεσε όντως η εγκληματικότητα στη Νέα Υόρκη, ταυτόχρονα υπήρχε μια ραγδαία αύξηση των θέσεων απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας στην περιοχή την ευρύτερη της Νέας Υόρκης. Αυτό δεν είναι άσχετο το ένα με το άλλο. Μην απογυμνώνετε την εγκληματικότητα και την ασφάλεια από το κοινωνικό στοιχείο. Επειδή έχω μελετήσει πολύ καλά τα μοντέλα και κυρίως έχω μιλήσει προσωπικά με τους ανθρώπους που έχουν την απαιτούμενη εμπειρία, σας λέω, όπως το λέει και ο κ. Τζουλιάνη, ότι χωρίς την ισχυρή αστυνομική παρουσία, χωρίς ελέγχους που έκανε σε κάθε γωνιά της Νέας Υόρκης και χωρίς το φως που το μοίρασε απλόχερα παντού, δεν θα είχε καταπολεμήσει ποτέ την παραβατικότητα στο κέντρο της Νέας Υόρκης, που τότε όχι απλώς ανθούσε, όπως ξέρετε πολύ καλά, ήταν ο μεγαλύτερος εφιάλτης. Πάντως παίζει ρόλο, κύριε Σπυλιωτόπουλε, αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε, και η κοινωνική πραγματικότητα. Δηλαδή, θα αφήνουμε το παρεμπόριο σε κάθε γωνιά μόνο και μόνο γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή κρίση. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Άρη Σπυλιωτόπουλο και τον κύριο Γαβρίλ Σακελαρίδη, από ψηφίους δημάρχους της Αθήνας, ο κύριος Σπυλιωτόπουλος με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Γαβρίλ Σακελαρίδης με τον ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν εδώ και είχαμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα την επαναλάβουμε στην πορεία προς τις εκλογές. Και σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ διακρίνω ότι υπάρχουν δύο προτάσεις. Εκ διαμέτρου αντίθετες, αλλά είναι προτάσεις. Εγώ λέω ότι ανεξαρτήτως ποιος από τους δύο θα επικρατήσει, μετά τις εκλογές πρέπει να δώσουμε χέρι ο ένας τον άλλον για να λύσουμε από κοινού τα προβλήματα της Αθήνας. Αυτό ακούγεται ευχάριστα πάντα προεκλογικά και γίνεται δύσκολα μετεκλογικά. Εγώ θα κάνω πάντως κάθε δυνατή προσπάθεια. Νομίζω ότι ο κ. Σακελαρίδης. Εγώ προσωπικά αυτό που θέλω να ζητήσω από τους δημότες της Αθήνας είναι να έχουν υψηλές προσδοκίες από το Δήμο της Αθήνας, από το Δήμαρχο της Αθήνας, να καταλάβουν ότι ο Δήμος της Αθήνας έχει ρόλο, μπορεί να παίξει ρόλο. Δεν είναι ένα συμβούλιο 15 μελούς, αυτό που είπα και πριν. Μπορεί να παίξει ρόλο και μπορεί αποφασιστικά να τους βοηθήσει και στις ζωές τους. Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, παραδίδουμε με καθυστέρηση 6-7 λεπτών και ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό τη σκυτάλη στην Κάτια Μακρή. Εμείς έχουμε ραντεβού το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Star και αύριο το πρωί πάλι εδώ. Πολλά φιλιά.